είναι ιερέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλισης κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Γεια σας φίλοι και φίλες. Και σήμερα κοντά Δευτέρα, για να ασχοληθούμε με τα θέματα των ψευδοαιρέσεων, των παραθεσκιών, τα οποία αντιμετωπίζει το κανάλι μας με την εντολή και την κατεύθυνση του Γρηγόρη του Μιχαλόπουλου, του Γενικού Διευθυντού, και με στόχο την πληροφόρησή σας. Με στόχο να πληροφορηθείτε και να σας ανοίξουμε τα μάτια, συγγνώμη που το λέω έτσι, για εκείνους και οι οποίοι δεν βλέπουν, για το τι κρύβουν αυτές οι αιρέσεις. Να σας πούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, να αποκαλύψουμε ποιοι συνεργάζονται εμπολείς μαζί τους, να σας δείξουμε ότι δεν είναι θρησκείες όπως νομίζετε, αλλά είναι κάποιες οργανώσεις οικονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες ξεφεύγουν από τα όρια των θρησκειών, και έχουμε και παρακολουθήσεις πολιτών, έχουμε και φακελώματα πολιτών, έχουμε και εχθρούς και φίλους, καταλόγους με εχθρούς και φίλους και με βαθμούς φιλίας και εχθρότητος. Στόχος, το διδάσκουν, το λένε παντού, ιδιαίτερα για το κέφι για το οποίο μιλάμε, είναι ένας, να εξοντώσουμε εκείνους που μας κυνηγάνε, να τους πολεμήσουμε, συκοφαντώντας, βρίζοντας, δημιουργώντας οτιδήποτε, αρκεί να μπορέσουμε να δώσουμε στον εχθρό την ρετσινιά ότι δεν είναι ειλικρινής αυτά που λέει. Αναλάβαμε, ο κύριος Μιχαλόπουλος ανέλαβε τον αγώνα αυτό με τους κινδύνους όλους αυτούς. Είναι μετά από τον κύριο Αλεβιζόπουλο ο μεγαλύτερος εχθρός των κεφετζίδων. Λέω κεφετζίδες, είναι οι οπαδοί της εντολογίας. Και για να έτσι σας ενημερώσω ιδίω λίγων, η Σαϊντολογία έχει ιδρυθεί από το δεκαετία του 50 στην Αμερική από το Λαφαγέτ Ρον Χάμπαρτ, ο οποίος ήταν ένας συγγραφέας μυστηριωμάτων φαντασίας, επιστημονικής φαντασίας, ούφο που λέμε, ούφο λοιπόν ο άνθρωπος, δημιούργησε αυτή την παραθρησκεία, αυτή την οργάνωση, αυτή την οικονομική οργάνωση, η οποία μας κάνει τόσο πολύ εντύπωση. Πού βρίσκονται αυτά όλα τα λεφτά, πού βρίσκονται αυτά τα ωραία έντυπα που κυκλοφορούν, τα πολυτελή βιβλία, πού είναι αυτά τα λεφτά, πώς, γιατί. Βέβαια εδώ που τα λέμε, η Εκκλησία αγωνιζότανε με έναν ιερωμένο, τον Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, ο οποίος μας έφυγε προ λίγων μηνών. Λένε ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα, κάποιος ορίστηκε από την Ιερά Σύνοδο ως επικεφαλής, θα συνεχίσει τον αγώνα και μακάρι να τον συνεχίσει. Εμείς από εδώ είμαστε πρόθυμοι να του δώσουμε και βήμα για να μπορέσει να μεταφέρει τις απόψεις της Εκκλησίας στο ευρύτερο κοινό, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μια ομιλία σε μια εκκλησία ή σε μια αίθουσα θα πάρει 50, 100, 200, 300 άτομα και σταματάει εκεί.
από ένα κανάλι έχει την ευχαίρεια να μεταφέρει τον λόγο του Κυρίου και τις αρχές της Ορθοδοξίας και να αναπτύξει τις απόψεις για τα αιρετικά αυτά κινήματα σε ευρύτερο κόσμο. Αν το θέλουν, εμείς είμαστε στη διάθεσή τους. Δεν κοιτάμε ούτε φίδεται ο κύριος Μιχαλόπουλος οικονομικών για αυτό το στόχο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Και σήμερα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, επειδή ο κύριος Μιχαλόπουλος κάτι τέτοιο και δεν μπορεί να είναι μαζί μας, είμαι μόνος μου και έχω προσκεκλημένον τον εξοχότατο, τον άριστο θεολόγο και φιλόλογο, τον κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, γνωστό σε όλους σας. Κύριε Σωτηρόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε. Εξοχότατος κυριολεκτείτε επί υπουργών και πρωθυπουργών. Όχι, για μένα είναι εξοχότατος, προσέξτε. Για μένα είναι εξοχότατος, δεν είναι ο τιτλούχος μόνον. Είναι αυτός που είναι έξοχος μεταξύ των ανθρώπων. Και ομολογώ ότι είσαστε έξοχος από πλευράς μορφώσεως, ήθους και γνώσεων. Μου υπενθυμίζετε, κύριε Ρίζο. Δεν το κάνω, δεν θα σας ζητήσω να μου... ένα λόγο του Επισκόπου Φλωρίνης, τον πατρός Αυγουστίνου. Επισήμως λέει, θεωρώ αυτούς που πιστεύουν στον Χριστό. Μες. Και αν είναι αυτοί πτωχαδάκια και αν είναι της κατωτέρας κοινωνικής τάξης και ρακοσυλέκτης. Μα όλα τα άλλα είναι οικονομικά. Αλλά πιστεύουν στον Χριστό, είναι επίσημοι. Και αν αυτοί που λέγονται επίσημοι δεν πιστεύουν στον Χριστό, είναι ανεπίσημοι. Πω κάτι. Όλα είναι στο θέμα τα οικονομικά. Αν σου τύχει το ξυστό, γίνεσαι ή το λότο, γίνεσαι μεγάλος σε κάποια ώρες μέσα. Μην ανησυχούμε. Κάποιος αυτά ξένος, είναι θέματα χρημάτων. Κάποιος ξένος είπε, η αξία του ανθρώπου δεν εξαρτάται από τα πόσα παίρνει, αλλά από τα πόσα δίνει. Μάλιστα. Από τα πόσα προσφέρει. Προσφέρει, πόσα προσφέρει. Λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλε, είχαμε πει την άλλη φορά, είχαμε προαναγγείλει μάλιστα ότι θα γίνει μια εκπομπή τρίωρος, τετράωρος. Θα την κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, βεβαίως θα την... Δευτέρα, την ίδια μέρα. Θα δούμε, γιατί υπάρχει Δευτέρα, όχι, δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω για τεχνικούς λόγους, δεν τη βλέπω. Μάλιστα. Αλλά το βλέπω Τρίτη. Καλώς. Λοιπόν, θα δούμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αναμόρφωση του προγράμματος, γιατί θέλουμε να ξεκινήσει από τις 9 το απόγευμα, το βραδάκι, και να φτάσουμε μέχρι τη 1-2, όσο πάμε. Τουλάχιστον θα έχουμε ένα πάνελ, πιστεύω, από τον κύριο Μεταλλινό, τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, εσάς, και να δούμε και ποιοι άλλοι, ώστε να έχουμε 2-3 ανθρώπους ικανούς, γνώστες της θεολογίας, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί τους, και τουλάχιστον εγώ σαν δικηγόρος δεν πρόκειται, θα είμαι αντίθετος, για να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες άκρες. Θα εκφράσω αυτά που διαρωτάται ο πολύς ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος που δεν πιστεύει, που πιστεύει, ας το πούμε, συμβατικά, που περνάει και κάνει το σταυρό του, θα μπαίνει σε εκκλησία συμβατικά. Έτσι. Και κοιτάει η μεν κυρία που είναι μέσα στην εκκλησία, θα κουτσομπολέψει την πλανή τους. Ο κύριος κοιτάει τι φόρεμα φοράει η μικρή που είναι δίπλα του και ούτω καθεξής. Και έστω και αν πηγαίνουν κάποια στιγμή στην εκκλησία, η αλήθεια είναι μία. Ότι λίγοι είναι εκείνοι που έχουν την κατάνοιξη και έχουν τα πιστεύω. Λίγοι είναι αυτά, οι συνειδητοί χριστιανοί. Σε αυτά βεβαίως φταίει και η εκκλησία, φταίει και η πολιτεία, φταίμε και εμείς. Όλοι φταίμε μαζί. Έτσι. Για το κατάντημα αυτό. Και αυτά θα συζητήσουμε. Μάλιστα. Όπως θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε μαζί, κύριε Σωτηρόπουλε, και τα θέματα της Αποκαλύψεως. Υπάρχουν εκεί τεράστια χωρία τα οποία είναι δυσνόητα και είναι δυσεξήγητα για τον πολύ τον κόσμο, μεταξύ και οι δε μεταφράσεις που γίνονται, δεν ξέρω, έχω διαβάσει κανένα δυο, είναι, ας το πούμε, δεν σου καλύπτουν. Έχετε δίκιο. Δεν σου καλύπτουν τα ερωτήματά σου. Και εμένα που είμαι θεολόγος δεν με ικανοποιούν. Ναι. Και επειδή εσείς έχετε κάνει... Οι διδόμενες μέχρι σήμερα σε δύσκολα χωρία ερμηνείες. Εσείς όμως έχετε ασχοληθεί με την ερμηνεία των δυσκόλων χωρίων της γραφής, ναι. Και έχετε γράψει και 3 βιβλία, έτσι δεν είναι. Τα οποία είναι από
400.000 σελίδες το καταδί. 400.000, 500. Το 2000 και φτάνουμε σε 600.000, δηλαδή έχετε γράψει κάπου 1.500 σελίδες για την ερμηνεία. Ναι. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να τα εμφανίσουμε βέβαια σε άλλη εκπομπή. Μάλιστα. Θα μας δώσετε τα φώτα σας. Πάντως μέσα στην αποκάλυψη, κύριε Ρίζο και αγαπητοί τηλεθεατές, προφητεύονται ακόμη και καταπληκτικές επιστημονικές εφευρέσεις της εποχής μας. Εδώ και 1900 περίπου χρόνια ο Ιωάννης προφήτευσε, επαναλαμβάνω, καταπληκτικές επιστημονικές εφευρέσεις της εποχής μας. Απίθανα πράγματα, συντριπτικά στοιχεία για τους απίστους και για τους αθέους, διότι η Αποκάλυψη είναι προφητικό βιβλίο. Ναι. Και η προφητεία είναι τρανοτάτη απόδειξη της αληθείας της Αγίας Γραφής, θρησκείας μας, της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής, γιατί το να προφητεύσει κανείς γεγονότα ή άλλα πράγματα του μέλλοντος, τα οποία δεν έχουν κανένα σημείο συνδέσεως με το παρελθόν και δεν μπορούν να εικαστούν από τα, από τα δεδομένα του παρελθόντος, αυτό είναι θαύμα. Πέστε μου, προφητεύει και βγαίνει για αεροπλάνα και την τηλεόραση προφητεύει, τη φωτογραφική τέχνη, τα αεροπλάνα, τις ατομικές βόμβες, τη ραδιενέργεια, την έκταση της καταστροφής αυτών των φοβερών όπλων που κάλυψε γράφτηκε σε μια εποχή που οι άνθρωποι πολεμούσαν με ξύλα, με μαχαίρια, με βέλη κλπ. Και προφητεύει αυτά τα καταπληκτικά πράγματα. Θα πέφτει, λέει, μια ολόχρηση νταμιζάνα, μιλάει συμβολικά γιατί λέει ολόχρηση, διότι μια ατομική βόμβα είναι πολυδάπανη σαν να είναι σκέτο χρυσάφι. Έτσι. Θα πέφτει μια νταμιζάνα από πάνω, ολόχρηση, και δεν λέει θα σπάζει ένα κεφάλι πάνω στο οποίο θα πέσει ή θα καταστρέφει μια μικρή έκταση όπου θα πέσει. Θα καταστρέφει το 1 τρίτο του πλανήτου, της Γης. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να μην προχωρήσουμε τώρα, γιατί αυτά θα τα πούμε και θα τα αναλύσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Επειδή τώρα έχουμε το κεφάλαιο των αιρέσεων, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Σωτηρόπουλε, γιατί είναι επιβλαβείς αυτές οι αιρέσεις και τι είναι αιρέσεις. Καθώς, ποιες θεωρούμε αιρέσεις. Αίρεση. Ελληνική λέξη. Ναι. Από το ρήμα αιρέω με ρούμε, στην έννοια του εκλέγω, του προτιμώ. Μάλιστα. Η αίρεση είναι το να έχει κανείς, να είναι κανείς εκλεκτικός σε ζητήματα πίστεως. Μάλιστα. Να λέει αυτό που λέει εδώ η Αγία Γραφή μ' αρέσει, το παραδέχομαι. Αυτό δεν μ' αρέσει, το απορρίπτω. Παραδείγματος χάρη να λέει δεν μ' αρέσει να υπάρχει κόλασης, δεν παραδέχομαι εγώ αυτό που λέει η Γραφή ότι υπάρχει κόλασης, ή το ερμηνεύω διαφορετικά από την ερμηνεία που επιδέχεται η λέξη. Ή αυτό το καταλαβαίνω, το παραδέχομαι. Oh. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, το απορρίπτω. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω πως ο ένας Θεός μπορεί να είναι τρία πρόσωπα, τρεις ύψιστες προσωπικότητες, το απορρίπτω. Αυτό είναι η αίρεση. Να είμαστε εκλεκτικοί στα ζητήματα της πίστης, να είναι κάποιος εκλεκτικός στα ζητήματα της πίστης και να λέει αυτό μου αρέσει το παραδέχομαι, αυτό δεν μου αρέσει το απορρίπτω, αυτό το καταλαβαίνω το παραδέχομαι, αυτό δεν το καταλαβαίνω κακό, το απορρίπτω. Όχι. Αυτό είναι κακό, σαν είναι. Γιατί. Βεβαίως είναι κακό. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι και το απορρίπτω. Αυτό μου αρέσει και το ακολουθώ. Εγώ να κάνω ένα απλό ερώτημα. Αυτή τη στιγμή σκεπτόμαστε και μιλάμε. Ναι. Και μας ακούν και μας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς σκεπτόμαστε. Έλεγε κάποιος σοφός, ζαλίζομαι όταν σκέπτομαι πώς σκέπτομαι. Να εξηγήσουμε αυτόν τον τρόπο που σκεπτόμαστε. Χωρίς καμιά δυσκολία αμέσως σκεπτόμαστε και εκφραζόμαστε. Και ακούν οι άνθρωποι και καταλαβαίνουν. Αυτά εξηγούνται. Αυτά είναι μυστήρια. Όχι, είναι βεβαίως είναι, μα δεν είναι μόνο. Πού ήταν οι σκέψεις, λέει κάποιος σοφός, πού ήταν οι σκέψεις που είχα κάνει εδώ και 10 χρόνια, τις λησμόνησα εν τω μεταξύ και τώρα επανέρχονται στο μυαλό μου. Πού ήταν αποθηκευμένες 10 χρόνια οι σκέψεις αυτές,
Πολλά πράγματα μένουν αποθηκευμένα και δεν χρησιμοποιούνται. Πού ήταν αποθηκευμένα? Σου έρχονται στο μυαλό. Πού ήταν αποθηκευμένα? Πέστε ένα συμμαθητή σας που έχετε να το δείτε 30 χρόνια και τον βλέπετε ξαφνικά μπροστά. Τον έχετε ξεχάσει. Τον βλέπετε μπροστά και τον ξαναθυμώσετε. Αυτό να λέμε όταν φτάνει στο υποσυνείδητο κλπ. Είναι λέξεις, όρια, εντάξει. Αλλά δεν λύουν το πρόβλημα. Να σας πω κάτι. Πώς ένα φυτό, κύριε Ρίζο, από ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένα φυτό. Η πορτοκαλιά, ας πούμε. Επιλέγει από το έδαφος εκείνα τα συστατικά που χρειάζεται για να κάνει πορτοκάλι. Είναι χημικός η πορτοκαλιά. Ξέρει η πορτοκαλιά ποια είναι τα κατάλληλα συστατικά για να φτιάξει το πορτοκάλι. Πώς τα ανεβάζει επάνω αντιθέτως προς τον νόμο της βαρύτητος. Πώς γίνεται μια λειτουργία πάνω στα πράσινα φύλλα, στη χλωροφύλλη, συνεργάζεται το πράσινο μέρος του φωτός με τον ήλιο, με την ατμόσφαιρα, με το έδαφος και κάνει ένα ωραίο πορτοκάλι. Πώς γίνονται όλα αυτά? Η πορτοκαλιά είναι ένα ζωντανό, μυστηριώδες εργοστάσιο. Όλα τα φύλλα. Μπορεί η επιστήμη να φτιάξει μια πορτοκαλιά? Δεν μπορεί. Όχι, ούτε ένα σκύλο μπορεί να κάνει. Ούτε μπορεί να εξηγήσει πώς συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα, απλώς τα περιγράφει. Αν λέμε η επιστήμη εξηγεί, δεν κυριολεκτούμε. Η εξήγηση που δίνει η επιστήμη σε αυτά τα φαινόμενα, τα φυσικά φαινόμενα, είναι περιγραφική. Περιγράφει απλώς το φαινόμενο. Δεν μας λέει γιατί το παίρνει επάνω το νερό, ενώ μπορούσε να το αφήσει κάτω, στο έδαφος. Ναι, μας λέει ότι το παίρνει απάνω, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε. Και από πού ξέρει η πορτοκαλιά ποια συστατικά χρειάζεται για να φτιάξει το πορτοκάλι και κάνει επιλογή των συστατικών από το έδαφος? Είναι χημικός, είναι επιστήμονη πορτοκαλιά. Δεν ξέρει η πορτοκαλιά, ξέρει για λογαριασμό της πορτοκαλιάς εκείνος που την έφτιαξε. Η επιστήμη, μια ελαχίστη μονάδα ζωής, ένα κύτταρο, δεν μπορεί να φτιάξει. Και αν υποτεθεί ότι θα φτιάξει, θα κάνει αντιγραφή του έργου του Θεού. Αυτά ο πολλής κόσμος δεν σκέπτεται σήμερα. Ο άνθρωπος είναι όν λογικό, αλλά έθεσε το νου του σε αδράνεια. Ή σε άλλους εφήρανε το μυαλό τους η αμαρτία. Έπαψαν να σκέπτονται οι άνθρωποι και να θαυμάζουν τα θαυμάσια της φύσεως, τα θαυμάσια του Θεού. Και όπου δεν υπάρχει θαυμασμός, δεν υπάρχει αληθινός άνθρωπος, σκεπτόμενος άνθρωπος. Και δεν υπάρχει πίστης, γιατί η αρχή της πίστης είναι ο θαυμασμός. Όταν θαυμάζει κανείς ορισμένα πράγματα, τότε ανάγεται στην έννοια του τα Θεού. Τα δέχεται, τα πιστεύει και έτσι, δεν είναι, τα θαυμάζει, τα δέχεται, ακριβώς. Τα υιοθετεί. Θέλω να μου πείτε το εξής όμως. Οι αιρέσεις που υπάρχουν, και είπαμε είναι πάρα πολλές, δεν είναι έτσι? Ναι. Αυτές γιατί δημιουργούνται, πού αποβλέπουν, ποιος είναι ο στόχος τους? Το λέει ο Παύλος. Ο Παύλος, ο μεγαλύτερος Απόστολος και ο μεγαλύτερος πνευματικός κατακτητής της ανθρωπότητας και ο μεγαλύτερος ευεργέτης της ανθρωπότητας μετά τον Χριστό. Τότε που ήρθε και εδώ στην Ελλάδα και μας έκαμε χριστιανούς. Ο Παύλος στην Μίλητο της Μικράς Ασίας είχε καλέσει τους, το ιερατείο θα λέγαμε σήμερα, τους επισκόπους και πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου, μιας πολύ ισχυρής εκκλησίας των Αποστολικών χρόνων, και έκαμε συνέδριο και είπε: ήρθα εγώ, μετά το δικό μου ερχομό θα εισβάλλουν εδώ στην εκκλησία, στο Πίμνιο, λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του Πιμνίου, λύκοι σκληροί, οι οποίοι δεν θα λυπούνται το Πίμνιο, θα εισβάλλουν να το κατασπαράξουν. Και από εσάς τους ιδίους, είπε ο Παύλος προφητεύοντας, από τους κληρικούς της εκκλησίας, θα παρουσιαστούν άνδρες λαλούντες διεστραμμένα, πράγματα διεστραμμένα, άνθρωποι που θα διαστρέφουν τη διδασκαλία της Γραφής, τη διδασκαλία της εκκλησίας, του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Θα κηρύττουν μια διαφορετική διδασκαλία για να αποσπάσουν τους χριστιανούς και να τους κάνουν οπαδούς τους και να γίνουν αυτοί αρχηγοί, να γίνουν καπεταναίοι και να αρμέγουν τα πρόβατα. Το λέει άλλος Απόστολος, ότι θα σας εμπορευθούν, λέει,
θα εμπορευθούν την πίστη σας με πλαστά λόγια. Λοιπόν, είναι άνθρωποι ιδιωτελείς και καινόδοξοι, θέλουν να γίνουν κέντρα γύρω από τα οποία να υπάρχουν οπαδοί, ώστε να διαθρύπτεται ο εγωισμός αυτών των αρχηγών και να αρμέγουν τα πρόβατα και να πλουτίζουν και να θησαυρίζουν εις βάρος των πιστών. Εμπόριο της πίστης. Δηλαδή, εάν πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι αιρέσεις είναι αυτό και μόνο που κάνουν, που εμπορεύονται κάποιους πιστούς ένα μέρος, έτσι δεν είναι? Ένα μέρος, υπάρχουν ένα μέρος. Και οι αφελείς στα θύματα. Ένα στα θύματα. Αυτός είναι μόνον, αυτό είναι μόνο το κακό που κάνουν? Όχι, κάνουν πολλά κακά. Το μεγαλύτερο κακό... Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, συγγνώμη που θέλω, ο καθένας έχει τις επιλογές του. Ο άλλος σου λέει, κύριε, εγώ δεν δέχομαι τη δική σας θρησκεία, δέχομαι, ξέρω εγώ, τον καθολικισμό, δέχομαι τον προστατανισμό, δέχομαι τους Ιεχωβάδες, δέχομαι όποιο θέλετε. Δύναται κανείς, γι' αυτό επλάστη ο άνθρωπος αυτεξούσιος, με ελευθέρα βούληση, δύναται να κάνει όποιες επιλογές θέλει, αλλά εάν θέλει να είναι πραγματικός χριστιανός, αληθινός πιστός, δεν μπορεί να κάνει επιλογές. Πρέπει να δεχθεί αυτά τα οποία κηρύττει η Αγία Γραφή, όπως τα ερμηνεύει η Εκκλησία δια μέσα των αιώνων. Η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, η οποία είναι η Ορθόδοξος, αποδεικνύεται και ιστορικά και με ορισμένα σημεία που δεν συμβαίνουν σε άλλους χριστιανικούς χώρους, συμβαίνουν μόνο στον χώρο της Ορθοδοξίας. Και δηλαδή, συγγνώμη ένα λεπτό, εάν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας υπάρχουν κάποια εκατομμύρια άνθρωποι, οι Ορθόδοξοι αποτελούν μία μειοψηφία, κάποιες χιλιάδες, δεν ξέρω τι είναι, όταν λέω, συγγνώμη, κάποια εκατομμύρια, τα οποία δεν... Δεν ξέρω εγώ, είναι κανένα 500.000. Οι Ορθόδοξοι. Όχι, όχι. Οι Ορθόδοξοι δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 250 εκατομμύρια. Και έτσι δεν είναι? Περίπου. Ο πλανήτης μας έχει γύρω στα 4-5 δισεκατομμύρια. Ναι. Ρωτάτε, όλοι οι άλλοι είναι... Η αλήθεια δεν είναι με το πλειοψηφικό, κύριε Ρίζο. Τι έλεγε? Όχι, όλοι οι άλλοι είναι για τον Παγκαδικόλαση. Ο Σοκράτης. Λέει, δεν μπορεί να είναι ένα άρετος άνθρωπος θετικός και να πάει στον παράδεισο ένας χιλιαστής? Ο Σοκράτης τι έλεγε? Δεν με ενδιαφέρει τι λέγον οι πολλοί, αλλά ο εις και ο επαΐων, ο γνώστης των πραγμάτων. Ναι. Λοιπόν, και ότι ουδενή των εμών πείθομαι, ημί το λόγο ως αν μη λογιζομένο βέλτιστος φαίνεται. Δεν πείθομαι σε τίποτε άλλο, λέει, παρά στο λόγο που όταν σκέπτομαι φαίνεται άριστο. Λογικό. Αυτό είναι και λογικό, ο άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, όλος ο αρχαίος κόσμος ήταν στην ειδωλολατρία. Ναι. Στην πολυθεία, στην ειδωλολατρία. Ναι. Όταν ο Παύλος ήρθε στην Αθήνα και λέει, βρήκε το αγνώστο Θεό. Βρήκε, λέει, περισσότερους θεούς και λιγότερους ανθρώπους, είπε κάποιος. Ήταν πλήρης η πόλη των Αθηνών από αγάλματα θεών και θεενών. Ναι, ναι. Και η θεότης ταυτιζόταν με το άγαλμα τότε. Ένα άγαλμα θεωρεί το Θεός τότε. Τέτοια βλακεία είχαν οι άνθρωποι και εμείς ο εφιέστερος λαός του κόσμου. Ναι, και τι είχαν γράψει όμως. Που κατήκαμε τα σκύπτρα της διανοήσεως, ταυτίζαμε το άγαλμα με τη θεότητα. Τα πάντα είχαν φτιάξει ναι. Οι άνθρωποι. 12 αιώνες πίσω είναι τα ορφικά. Εγώ θέλω να πω το εξής, κύριε Ρίζο, ότι η αλήθεια δεν είναι το πλειοψηφικό. Όχι 12 αιώνες. Όλος ο αρχαίος 12... κόσμος ήταν ειδωλολατρικός και ένας λαός μόνο είχε την αληθινή πίστη, ο Ισραήλ, ένας μικρός λαός. Θέλω να πω ότι δεν είναι η αλήθεια με το πλειοψηφικό. Επίσης, είπατε τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια των άλλων ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τη χριστιανική θρησκεία. Πίστη, τη χριστιανική θρησκεία, την ορθόδοξη πίστη, αυτά θα πάνε στην κόλαση? Είναι άλλο το θέμα αυτό. Οι αλλόθρησκοι, σύμφωνα με την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, θα κριθούν με βάση το νόμο της συνειδήσεως, τον άγραφο νόμο. Άρα λοιπόν καταλήγουμε και λέμε... Εμείς όμως θα κριθούμε με βάση το Ευαγγέλιο, αυτό το νόμο, τον Ευαγγελικό. Εμείς θα ζυγιστούμε με ζυγαριά φαρμακείου.
Δηλαδή εμείς είμαστε, πάμε στο εφετείο κατευθείαν. Δεν περνάμε από το πρωτοδικείο. Έχουμε άλλη δοσηλικία. Λοιπόν, εμείς έχουμε το μεγάλο προνόμιο ότι γνωρίσαμε τον αληθινό Θεό, αλλά αυτό το προνόμιο δημιουργεί και μεγαλύτερες ευθύνες. Και ο Θεός έχει υψημένες απαιτήσεις από εμάς τους χριστιανούς. Ό,τι ιδέοι οι άλλοι λαοί, οι αλλόθρησκοι, θα κριθούν με βάση το Ευαγγέλιο, το λέει ο Παύλος όταν λέει, όταν έθνη τα μη νόμων έχοντα, που δεν έχουν τον νόμο, τον μεσαϊκό, ούτε τον ευαγγελικό, τον τέλειο νόμο, όταν αυτά τα έθνη φύση τα του νόμου ποιή, εκ φύσεως κάνουν αυτά που επιτάσσει ο νόμος, αυτοί λέει έχουν τον νόμο γραπτόν μέσα στις καρδιές τους, είναι οι ίδιοι νόμος για τους εαυτούς τους, είναι η έμφυτος ηθική η οποία υπάρχει σε όλα τα έθνη. Όλοι έχουν συνείδηση, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν το καλό. Λοιπόν, το καλό είναι σε όλες τις θρησκείες. Εν ημέρα ότε κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, έχουν τον νόμο της συνειδήσεως, τον άγραφο αυτόν νόμο για την ημέρα της κρίσεως. Θα κριθούν και αυτοί με βάση τον νόμο, αλλά τον νόμο τον φυσικό. Ένας καλός βουδιστής, ναι, που δεν πιστεύει στον Χριστό, διότι δεν πήγαμε εμείς να του κηρύξουμε τον Χριστό. Εμείς φταίμε που δεν πήγαμε να του κηρύξουμε τον Χριστό, αλλά έχει καλή συγκίνηση ο άνθρωπος. Έχει. Είναι ενάρτης, είναι ηθικός άνθρωπος, κάνει το καλό, δεν έχει κακίες το μέσα. Το φόβο του Θεού, ναι, με την, τι σημασία το λένε, βούδα, με την έννοια, τον, με την έννοια της ανωτέρας δυνάμεως. Της ανωτέρας έστω δυνάμεως, έχει την έννοια της θεότητος. Μα ξέρετε τι λένε, έστω κι αν είναι εσφαλμένη η έννοια της θεότητος, αισθάνεται ότι υπάρχει Θεός και έχει καλή συνείδηση, αγαπάει το καλό και αγωνίζεται να κάνει το καλό, αυτός θα σωθεί. Προσέξτε να και τι λένε βουδιστές. Όχι η ακροβιστή αυτού η σπίριτο, μην λογιστήσετε. Και τι είναι ακρόβιστος, δηλαδή απερίτυπητος ειδωλολάτρες, αφού του αρέσει το καλό και πράττει το καλό, θα θεωρηθεί σαν να ήταν Ισραηλίτες. Ξέρετε τι λένε. Ο Παύλος τα λέει αυτά. Ξέρετε τι λένε οι βουδιστές. Ότι το Θεός, το Θείον, είναι όμοιο κατά το σώμα προς το φως και κατά το πνεύμα προς την αλήθεια. Όταν λέει το φως, εννοεί το πανταχού παρόν που λέμε και εμείς, και κατά το πνεύμα προς την αλήθεια. Η αλήθεια δεν έχουν, αν διαβάσει κανείς βουδιστικά βιβλία, θα δει ότι είναι λαβυρινθώδη, σκοτεινή η σκέψη. Εμείς στη θεολογία διδασκόμεθα και ένα κλάδο θεολογικό που λέγεται θρησκειολογία, συγκρίνουμε τις διάφορες θρησκείες. Σας λέγω κύριε Ρίζο, σαν θεολόγος, όπως θα μπορούσατε εσείς να εκφραστείτε υπεύθυνα για νομικά ζητήματα. Ναι, βέβαια, γι' αυτό σας ρωτάμε, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Η χριστιανική θρησκεία είναι ασύγκριτη. Είναι τέλεια. Σύγματα αληθιών βρίσκουμε σε όλες τις θρησκείες, διότι όλοι οι άνθρωποι που είναι λογικοί, όλοι έχουν ένα ηθικό αισθητήριο και διατύπωσαν μέσα στα κείμενα που παρουσιάζονται ως κείμενα των άλλων θρησκειών μερικές αλήθειες. Αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι μια θρησκεία η οποία στηρίζεται στην ανθρωπίνη λογική. Δεν είναι ανακάλυψη της ανθρωπίνης λογικής, είναι αποκάλυψη του Θεού. Ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, τρεις ύψιστες προσωπικότητες. Αυτό είναι μία αλήθεια που δεν μπορούσε να έρθει ποτέ στη διάρκεια του ανθρώπου. Ούτε μπορεί να τη συλλάβει το ανθρώπου. Εμείς οι Έλληνες πιστεύαμε σε 12 θεούς του Ολύμπου, έτσι. Ναι. Πώς εννοούσαμε τους 12 θεούς? Ως 12 πρόσωπα. Έτσι. Στο χριστιανισμό είναι τούτο το παράδοξο. Ο ένας Θεός, ο αληθινός Θεός, εννοείται ως τρία πρόσωπα. Τρεις ύψιστες προσωπικότητες. Αυτή είναι μία έννοια, επαναλαμβάνω, που δεν μπορούσε να έρθει ποτέ στη διάνοια του ανθρώπου. Την απεκάλυψε ο ίδιος ο Θεός, αποκαλύπτοντας τον εαυτό του, ότι είναι τρισυπόστατος, τριαδικός. Δεν μπορούσε να το σκεφτεί ποτέ κανείς αυτό το πράγμα. Πριν προχωρήσουμε, γιατί βασικά το θέμα μας θα είναι το γιατί και τι κακό κάνουν οι αιρέσεις, να ενημερώσουμε. Θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα
να βάλουμε κάποιες διαφημίσεις αναγκαίες. Βλέπετε, πρέπει να ζήσει το κανάλι. Αναγκαίες διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας που σήμερα είναι ιερέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλισης κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, μετά από αυτό το υποχρεωτικό διάλειμμα, τη συζήτησή μας με τον κύριο Σωτηρόπουλο, τον Νίκο τον Σωτηρόπουλο, τον θεολόγο και φιλόλογο και συγγραφέα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριο Σωτηρόπουλο, ένα πράγμα. Μάλιστα, θα ήθελα να ανοίξουμε και κάποιες γραμμές τηλεφωνικές, γιατί εδώ που τα λέμε, που ο κόσμος θέλει να μάθει και έχει κάποιες ερωτήσεις που θέλει να σας υποβάλει. Έτσι, φίλες και φίλοι, θα ανοίξουμε. Αλλά πριν αρχίσουμε να δεχόμεθα τηλέφωνα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι αιρέσεις γενικότερα, γιατί είναι τόσο βλαβερές για την ανθρωπότητα, για τον χριστιανισμό, για τα πάντα, επειδή διδάσκουν κάτι τύπου, δεν απομακρύνεται πολύ από την έννοια του Θεού. Α, μπορεί να απομακρύνεται, έχει... πάρα πολύ. Ναι, μπορεί, βάντως διδάσκουν λίγο πολύ. Δεν μιλάω για κάτι ψευδοαιρέσεις και καταστροφικές λατρείες, αυτές οι νεοφανείς αιρέσεις. Μιλάω για κάποιες θρησκείες που έχουν κόσμο, περίπου τους Προτεστάντες, ξέρω εγώ, ή... Παπικοί. Ναι, τι, γιατί τόσο κακό είναι αυτό. Λοιπόν, γενικά ήθελα να μου πείτε. Ρωτάτε αν οι αιρέσεις είναι μεγάλο κακό. Ναι, πόσο, γιατί. Είναι, ακούστε κύριε Ρίζο, είναι το μεγαλύτερο κακό στο θρησκευτικό χώρο. Σοβαρό κακό είναι η πορνεία, η μοιχεία, η ασέλγεια, ο φόνος. Αλλά με αυτά τα πράγματα, αν πορνεύσει κανείς, αν μοιχεύσει, αν σκοτώσει, είναι απλώς αμαρτωλός. Εάν διαστρέψει την πίστη, δεν είναι απλώς αμαρτωλός, είναι ασεβής, είναι αιρετικός. Η δε αίρεση είναι το χειρότερο κακό στο θρησκευτικό χώρο. Ο Χριστός χαρακτήρισε τους αιρετικούς ως λύκους από μέσα και απ' έξω, με την εμφάνιση του προβάτου. Έρχονται, λέει, εσάς με ενδύματα προβάτου. Απ' έξω προβιά και μέσα λύκος. Λύκος. Δεν είναι μια πολύ έτσι... Χαρακτηριστική. Χαρακτηριστική έκφραση για τους αιρετικούς. Λύκη, λύκη. Μα είναι μόνο... Θηρία. Μα είναι μόνο... Που έρχονται να κατασπαράξουν τα πρόβατα της πίμνης του Ιησού. Ο Παύλος, στο χωρίο που αναφέρομαι πρωτήτερα, στη Μίλητο, στο Ιερατικό Συνέδριο, ονόμασε λύκους σκληρούς τους αιρετικούς που δεν φίδονται του ποιμνίου, δεν λυπούνται το ποιμνίο, εις ορμών και κατασπαράσουν τα πρόβατα του Ιησού. Ο Ιωάννης, που είναι ο μαθητής της αγάπης, ονόμασε τους αιρετικούς με την πιο φοβερή λέξη, αντιχρίστους. Ακούσατε, λέει, στην πρώτη του Καθολική Επιστολή ότι ο Αντίχριστος έρχεται. Από τότε ακούγονταν ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Και εγώ σας λέγω ότι αντίχριστοι πολλοί γεγόνασοι. Πολλοί έχουν εμφανιστεί αντίχριστοι που προετοιμάζουν το έδαφος για το μεγάλο αντίχριστο, τον κατεξοχήν αντίχριστο. Τον οποίο προβλέπει και η Αποκάλυψη. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει το... σε διάφορα σημεία Αποκάλυψης προφητεύει για τον Αντίχριστο, για το μεγάλο θηρίο τον Αντίχριστο, και ο Παύλος προφήτευσε και ο Χριστός
ο αδελφόθεος Απόστολος Ιούδας, ο καλός Ιούδας, όχι ο προδότης, μας άφησε μία επιστολή, ένα κεφάλαιο είναι, αλλά είναι καταπέλτης εναντίον των αιρέσεων. Το φοβερότερο κείμενο μέσα στην Καινή Διαθήκη εναντίον των αιρέσεων. Μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει τους αιρετικούς με τέσσερες εικόνες, παρμένες μία από την ατμόσφαιρα, μία από την ξηρά, μία από τη θάλασσα και μία από τον ένα ουρανό. Τι λέει? Ότι οι αιρετικοί είναι νεφέλε άνυδροι υπό ανέμων παραφερόμενε. Είναι σύννεφα που δεν έχουν βροχή και παρασύρονται από τους ανέμους. Οι αιρετικοί παρασύρουν, αλλά παρασύρονται και οι ίδιοι. Είναι πλανώντες και πλανόμενοι. Πλανούν τον κόσμο, αλλά είναι οι ίδιοι πρώτα. Πλανεμένοι, πλανούν τους εαυτούς τους. Από την ξηρά μεταχειρίζει την εικόνα του δέντρου και λέει ότι οι αιρετικοί είναι δέντρα φθινοπορεινά, άκαρπα, δυσαποθανόντα, που πέθαναν δύο φορές, ξεράθηκαν δύο φορές, εκριζοθέντα, ξεριζωμένα, που είναι κάψιμο σύλλη, τίποτε περισσότερο. Από τη θάλασσα μεταχειρίζεται μια άλλη εικόνα των επαφριζόντων κυμάτων. Είναι, λέει, κύματα άγρια θαλάσσης η αιρετική, επαφρίζοντα τα σε αυτόν ισχύνας που φέρνουν στην επιφάνεια της θαλάσσης με το άφρισμά τους τη θολούρα και τις ασχημίες του βυθού της θάλασσας. Και από τον αστρικό κόσμο χρησιμοποιεί την εικόνα των εσβεσμένων, των σκοτεινών άστρων. Λέει, είναι αστέρες πλανήτε, εις ο ζώφος του σκότος εις τον αιώνα τετήρηται. Είναι η αιρετική, εσβεσμένα άστρα, σκοτεινά άστρα, που το βαθύ τους σκοτάδι διατηρείται παντοτινό. Και ο Χριστός είπε ότι από τη διδασκαλία του, εάν την ελαχίστη εντολή, την ελαχίστη διδασκαλία την αθετήσουμε, παραποιήσουμε, απορρίψουμε, δεν μπαίνουμε στη βασιλεία του. Το λέει, αποκλειόμεθα από τη βασιλεία του. Την παραμικρή αλήθεια, εάν αθετήσουμε, εάν απορρίψουμε, πούμε εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή, τη διαστρεβλώσουμε. Ο Απόστολος Πέτρος χαρακτηρίζει τις αιρέσεις ως πράγματα που οδηγούν στην απώλεια. Θα παρουσιαστούν, είπε προφητεύοντας, ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, αιρετικοί δηλαδή, διαστροφείς της αληθείας, οι οποίοι εις παρισάξουση αιρέσεις απώλειας, θα εισαγάγουν στον κόσμο αιρέσεις απώλειας. Με στόχο την απώλεια τους απαιτείται. Ακριβώς. Αιρέσεις οι οποίες οδηγούν κατευθείαν στην απώλεια. Ο δε Ιωάννης, ο συγγραφέας της Αποκαλύψεως, στο τελευταίο κεφάλαιο λέγει, όποιος προσθέτει ή αφαιρεί, τι θα πάθει? Ο Θεός θα του δώσει τις πληγές της Αποκαλύψεως και θα τον αποκλείσει από τη βασιλεία του, από τη μερίδα του στον ουρανό. Λοιπόν, θα του αφαιρέσει τη μερίδα του στον ουρανό. Μισό λεπτό. Ναι. Ορίστε, σας ακούμε. Ήθελα στον κύριο Σωτηρόπουλο να μιλήσω. Ναι, μιλήστε, σας ακούει κύριο Σωτηρόπουλο. Κύριε Σωτηρόπουλε. Ορίστε. Δεν μου λέτε, όποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, είναι χριστιανός? Δεν αρκεί να διαβάζει κανείς την Αγία Γραφή. Την Αγία Γραφή διαβάζουν και οι εχθροί της πίστεως για να την πολεμήσουν. Α, δηλαδή όποιος διαβάζει την Αγία Γραφή και δεν είναι στην Ορθοδοξία, δεν είναι χριστιανός. Είναι αιρετικός. Όποιος... Αιρετικός, ξέρετε τι θα πει. Αιρετικός. Αιρετικό, αιρό θα πει σηκώνω. Όχι, δεν είναι από το αιρό. Είναι από το αιρέο μερού με κλέγω προτιμώ. Είναι αυτός που είναι εκλεκτικός σε ζητήματα πίστεως, το είπαμε. Που λέει αυτό μου αρέσει το παραδέχομαι, αυτό δεν μου αρέσει δεν το παραδέχομαι, ναι. Αυτό το καταλαβαίνω το παραδέχομαι, αυτό δεν το καταλαβαίνω δεν το παραδέχομαι. Αυτός είναι αιρετικός. Ο δε αιρετικός είναι ο χειρότερος άνθρωπος. Γιατί? Διότι κάνει τον εαυτό του ανώτερον από τους Αγίους που πίστευαν σωστά και έγιναν Άγιοι και σημεία έκαναν και με τα θάνατον ακόμη θαυματουργούν τα ιερά τους λείψανα. Κάνει τον εαυτόν του ανώτερον από την Εκκλησία
Ο Χριστός είπε ότι θα στείλει στην Εκκλησία το Άγιο Πνεύμα που είναι το Πνεύμα της Αληθείας να την οδηγεί την Εκκλησία να σπάσαν την αλήθεια, να σολόγγερει την αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος, το Α Τιμόθεο 3.15, λέει ότι η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Δηλαδή η Εκκλησία είναι η βάση και η κολόνα που στηρίζει την αλήθεια, που εγγυάται ότι η Αγία Γραφή είναι Αγία Γραφή και ερμηνεύει σωστά την Αγία Γραφή. Το άτομο μπορεί να πλανηθεί, αλλά η Εκκλησία σαν σύνολο δεν πλανάται. Έχει το Άγιο Πνεύμα που τον οδηγεί εις πάσα την αλήθεια και την αποφέρει στήλων και εδραίωμα της αληθείας. Ο αιρετικός που δεν παραδέχει τη διδασκαλία της Εκκλησίας, τη σταθερή επί 20 αιώνες, που ερμηνεύει εν πνεύματι Αγίου τη Γραφή, ο αιρετικός, να τελειώσω μισό λεπτό, ο αιρετικός κάνει τον εαυτό του ανώτερο από την Εκκλησία, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από το Άγιο Πνεύμα που οδηγεί την Εκκλησία εις πάσα την αλήθεια, κάνει τον εαυτό του ανώτερο από το Θεό. Ακούσαμε. Είναι σαν να λέει Θεέ. Αυτό δεν το παραδέχομαι, yeah, διότι δεν το είπε σωστά. Η Εκκλησία τι είναι, μπορεί να Ήθε, αυτό δεν το παραδέχομαι, διότι λες ψέματα. Κάνει το Θεό ψεύτη. Κύριε Σωτηρόπου. Ακούσατε μονότερμα. Η Εκκλησία τι σημαίνει. Εκκλησία. Η Εκκλησία, το σύνολο των πιστών. Αυτών που πιστεύουν σωστά. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όχι μόνο σε αυτό, αυτό είναι ένα δόγμα της πίστεως. Μην κόβετε το. Σε όλα τα δόγματα. Να σας ακούσαμε, να πούμε και εμείς τη δική μας σχέση. Ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος, είπε «Αν με αγαπάτε, το Λόγο μου θα φυλάξετε». Εσείς δεν παραδεχόσαστε την Αγία Γραφή. Γιατί ο Λόγος του Θεού μια μέρα, είτε πιστεύετε είτε δεν πιστεύετε, θα κριθείτε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Και ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος είπε «Αν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε». Και εμείς δεν κοιτάμε σε δόγματα, γιατί τα δόγματα δεν μας σώζουνε. Μόνο ο Ιησούς Χριστός για το Λόγο του Αγίου. Το ίδιο λέτε, το ίδιο λέτε. Όχι, δεν λέμε το ίδιο. Το ίδιο λέτε, πώς δεν λέτε. Ακούστε κύριε, είπατε ότι δεν... Το θρήσκευμα δεν σώζει. Μόνο ο Ιησούς Χριστός, γιατί κοιάζει που δεχτήκαν τον Χριστό σαν προσωπικό Χριστό. Αυτό είπε, επιτρέψτε μου. Ακολουθήσανε το λόγο. Επιτρέψτε του μου. Ο ναι. Κύριος Σωτηρόπουλος από την αρχή είπε για τον Τριαδικό Θεό και είπε για τα λόγια. Δεν είπα, δεν ξέρω τι είστε εσείς, αλλά δεν βλέπω διαφορά εγώ. Είστε χριστιανοί του Ευαγγελίου. Ακούστε κύριε, ωραία, να σας απαντήσω, να σας απαντήσω. Ναι. Σας ευχαριστώ γιατί είναι και άλλες γραμμές κύριε Σωτηρόπουλος. Ας μας ακούσουν ένα μισό λεπτό. Είπατε ότι εμείς δεν πιστεύουμε στην Αγία Γραφή, λάθος κάνετε. Ακριβώς πιστεύουμε στην Αγία Γραφή, αλλά την Αγία Γραφή όποιος τη διαστρεβλώνει, όποιος διδάσκει διαφορετικά από ό,τι διδάσκει η Εκκλησία που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας, αυτός είναι αιρετικός. Έχετε πάρει ορισμένα κομμάτια και δεν έχουμε πάρει ορισμένα κομμάτια. Δεν ολοκληρώνετε το Λόγο του Θεού. Δεν έχουμε πάρει ορισμένα κομμάτια. Στην Αποκάλυψη όποιος αφαιρέσει θα το αφαιρεθεί από το βιβλίο. Και όποιος προσθέσει θα του προσταθήνουν πληγές. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να προχωρούμε τα πάντα στο λόγο. Ούτε να αφαιρούμε ούτε να προσθέσουμε. Δεν ξέρω ποιοι είστε εσείς. Ορίστε. Είπατε εμείς, λέω ποιοι είστε εσείς. Που ανήκετε. Του Ευαγγελίου που πιστεύουμε κατά πάντα στο λόγο του Θεού. Δεν πιστεύετε κατά πάντα. Ούτε αφαιρούμε ούτε προσθέτουμε. Δεν πιστεύετε κατά πάντα. Πιστεύετε παραδείγματος χάρη. Γιατί κάποτε είχαμε θρησκεία, αλλά δεν είχαμε Χριστό. Τώρα γνωρίσαμε τον Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα και προχωράμε με τον Λόγο του. Ο Χριστός ο ίδιος είπε σας... Μια μέρα θα κριθεί ο άνθρωπος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατάθεσή σας. Είναι και άλλες γραμμές. Ευχαριστώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο καθένας έχει, αφού για μένα είναι δέχονται... Θα τους απαντάμε όμως. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν κάποιες που έχουν κάποιες απαντάμε, διαφορές. Ναι, τους απαντάμε. Ωραία. Πάντως για μένα είναι, το Ευαγγέλιο είναι ένα. Οι ερμηνείες του μπορεί να είναι διαφορετικές. Ορίστε. Κύριο Σωτηρόπουλο, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ευχαριστώ. Μεγάλος είναι ο Πανάγαθος που δημιούργησε όλα αυτά πάνω στη γη. Αλλά θέλω να το ρωτήσω κάτι. Ποιος δημιούργησε την αντιλοφαγωμάρα των όντων. Διότι το ένα πράγμα τρώει τ' άλλο. Από τα ψάρια, από τα άλλα, από τους ανθρώπους παλιά που τρώγαν οι μαύροι, ποιος δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Να διαβάσετε την προδρομαίως επιστολή. Δίνεται να απάντησε ο Απόστολος Παύλος με την πτώση του ανθρώπου διεφθάρηκε η φύσης. Εξαγριώθηκε, διαταράχτηκε η φύσης και εκδικείται τον άνθρωπο. Βγάλει τριβόλους, αγκάθια, θηρία που κατασπαράσουν το ένα το άλλο. Η διαταραχή αυτή της φύσεως οφείλεται στην πτώση, στην απαρτία του ανθρώπου. Μα διαταραχή αυτής της φύσεως δεν είναι και αναγκαία για την ισορροπία της φύσεως.
Είναι δυνατόν να μην φτρώει το ένα το άλλο, τα ζώα, προκειμένου να συντηρηθούν και να έχουμε και μια ισορροπία. Λέει εκεί, παρά την πτώση και τη διαταραχή της φύσεως, ο Θεός έχει καλονίσει τα πράγματα τέτοια, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ενώ τα μεγάλα ψάρια τρώνε τα μικρά, να μην εκλείπουν ποτέ και τα μικρά. Γιατί τα μεγάλα ψάρια γεννούν ένα ή δύο ή λίγα πάντως ζώα, ενώ τα μικρά πολλαπλασιάζονται. Ορίστε, σας ακούμε. Κάνω μια ερώτηση στον κύριο Σωτηρόπουλο. Με χιλιάδες και εκατομμύρια. Μου έκανε εντύπωση ένα πράγμα που είπε, ότι ο Παύλος έρχεται αμέσως μετά τον Ιησού Χριστό. Τότε η Θεομήτρο πού πηγαίνει? Είπα από τους άνδρες, προσέχω ακριβώς τι λέω. Από τους άνδρες μέχρι την εποχή του Χριστού, είπα ότι είναι ο μεγαλύτερος ο Γιάννης ο Πρόδρομος. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός, μίζωνε γεννητής γυναικών. Μετά το Χριστό, από τους άνδρες, είναι ο μεγαλύτερος ο Παύλος. Από τους άνδρες είπα. Η Παναγία είναι η κορυφαία όλης της ανθρωπότητας. Είναι η μητέρα του Θεού. Αυτή είναι υπεράνω πάντων. Ευχαριστούμε. Πάντως, κύριε Σωτηρόπουλε, εγώ πιστεύω ότι ορισμένες θρησκευτικές, όχι ιερές, θρησκείες, δεν πρόκειται περί ιερέσων. Ορίστε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να εκτρώσω το εύσημά μου στο σταθμό για την εκπομπή που κάνετε. Σας ευχαριστούμε. Και θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των αιρέσεων, επί του οποίου ασχολείστε. Μάλιστα. Νομίζω ότι οι αιρέσεις πλέον είναι μια πολιτική πράξη. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω. Στο Πανεπιστήμιο διδάχθηκε τον ορθό λόγο. Από τον πατέρα μου κληρονόμησε την αγάπη για τα κλασικά γράμματα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι οι αιρέσεις έχουν μία μαγεία η οποία έλκει συνήθως τους νέους και τους ανθρώπους οι οποίοι σε ενδιαφέρονται για κάτι. Η Ανατολική Εκκλησία, επειδή βασίζεται σε πολύ υψηλά πνευματικά διανοήματα, είναι πολύ πιο δύσκολο να φέρει στους κόλπους της, ιδίως στους νέους. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα στα σχολεία, με εκείνα τα ελεηνά βιβλία τα οποία κυκλοφορούν, ιδίως το μάθημα των θρησκευτικών, στα οποία επικρατεί μια πλήρη σύγχυση. Σας το λέω αυτά γιατί έχω παιδιά τα οποία έχουν στο σχολείο. Σήμερα πλέον στο σχολείο διδάσκεται μια δυτική παιδεία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Εκείνο δε το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι η απραξία στην οποία ευρίσκεται όλος ο θεολογικός κόσμος, καθώς και η Εκκλησία. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχουν τη δύναμη πλέον να πιέσουν το Υπουργείο, να κάνουν κάτι. Πάει σήμερα, ιδίως τα λέω αυτά γιατί θέλω την εκπομπή αυτή, γιατί υπάρχουν και ορισμένοι νέοι που την ακούν, και θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να καταλάβουν ότι από το ίδιο το σχολείο μην περιμένουν βοήθεια. Εδώ μέσα στο σχολείο πλέον έχει εισβάλει το πνεύμα το δυτικό, ιδίως δε στα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, σχεδόν τα θρησκευτικά τα έχουν εξοδελίσει τελείως. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι να επιστήσει την προσοχή της η Εκκλησία, να μπορέσει να κατέβει λίγο πιο κάτω από τα πολύ υψηλά πνευματικά διανοήματα τα οποία έχει και τα οποία δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να ελκύσουν τον κόσμο. Η Ανατολική Εκκλησία βασίζεται στον ελληνικό λόγο. Σήμερα ελληνικός λόγος δεν υπάρχει. Αν πάτε σήμερα στην Εκκλησία, κανένα παιδί δεν θα μπορέσει να καταλάβει τους ύμνους της Εκκλησίας, η οποία αυτή τη στιγμή πρόκειται περί ποιήσεως, όχι περί ψαλμών. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό θα ήθελα να εξαναγκάσει πλέον, ας πούμε, οι σύλλογοι. Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο. Επιφέρουν πλέον πιέσεις. Με τα λόγια δεν γίνεται τίποτα. Σας ευχαριστούμε πολύ, έχετε δίκιο. Έχει δίκιο τη λέξη. Μας έχει γίνει παραπάνω, υπάρχει γεγονός. Το Υπουργείο Παιδείας είναι απαιδείας. Και θρησκευμάτων είναι παραθρησκευμάτων. Το πνευματικότερο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, είναι το αμαρτωλότερο Υπουργείο. Μάλιστα.
κυβερνάται εκάστοτε από μασόνος, από αμοραλιστάς. Γενικώς έχουν κάνει μια στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία. Λοιπόν, είναι το αμαρτωλότερο υπουργείο. Καλάσαν και τη γλώσσα. Ο κύριος είπε ότι η Εκκλησία δεν μπορεί με το λόγο της να ελκύσει τους νέους. Η Εκκλησία κατέχει τα μεγαλύτερα πνευματικά θέλγητρα που αν προβάλλονταν όπως πρέπει, όχι με τα άθλια αυτά βιβλία που εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας, λοιπόν, αν προβαλλόταν όπως πρέπει το μεγαλείο της Εκκλησίας, δεν υπάρχει τίποτε ελκυστικότερο και θελκτικότερο. Και είπε επίσης ότι η Εκκλησία μας στηρίζεται στον ελληνικό λόγο. Θα ήταν ακριβέστερο να πει ότι εκφράζεται με την ελληνική γλώσσα, λειτουργίες, ευχές, υμνολογία, υμνογραφία, πάντως αυτά είναι τα γεγονός. Αλλά δεν στηρίζεται όμως σε ελληνικά διανοήματα. Στηρίζεται σε εξαποκαλύψεως αλήθειες. Μάλιστα. Ο Απόστολος Παύλος λέει, το Ευαγγελιόν μου δεν το παρέλαβα από ανθρώπους, το παρέλαβα απευθείας από τον Ιησού Χριστό, είναι αποκάλυψης. Λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και παρακαλώ το σκηνοθέτη να μην δώσει άλλες γραμμές, βλέπω ότι χτυπάνε. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβού τη Δευτέρα πάλι, την άλλη Δευτέρα την ίδια ώρα. Θα κάνουμε και μια προαγγελία για την μεγάλη συζήτηση που θα γίνει για την Εκκλησία. Το φαινόμενο Εκκλησία, πώς λειτουργεί σήμερα, πού είναι τα λάθη και είναι όλα αυτά που είπε ο τελευταίος τηλεθεατής που πιάνονται μέσα. Να δούμε και τις πολιτικές επιπτώσεις, διότι όπως είπαμε φίλες και φίλοι και στην αρχή, οι αιρέσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά οικονομικές οργανώσεις, οι περισσότερες βέβαια, δεν μιλάμε για κάποιες θρησκείες. Αλλά είναι, μιλάμε για τις αιρέσεις, οι ψευδοαιρέσεις είναι οικονομικές οργανώσεις με πάρα πολλούς σκοπούς. Ξεκινάνε από αντεθνικούς, ανθεληνικούς, πηγαίνουν αντιχριστιανικούς, πηγαίνουν όπου θέλετε. Πάντως είναι βλαβερές και διεστραβλώνουν τα πάντα με στόχο να κάνουν τους εκείνους ανθρώπους που πέφτουν στις αιρέσεις, που πάνε κοντά τους για να μάθουν κάτι καινούριο. Τους δίνουν ερμηνείες και τους υπόσχονται, τους υπόσχονται υλικά. Κύριε Ρίζο, σε αυτό που λέτε θέλω να παρουσιάσω κάτι καινούργιο. Άλλη ώρα, γιατί δεν το προλαβαίνω. Μισό λεπτό. Αυτό ξέρετε πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος προφητεύοντας. Θα έρθει καιρός, λέει, όπως είναι ο σημερινός καιρός, που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι πικρή σε πολλά σημεία. Βεβαίως. Αλλά θα επισορεύουν διδασκάλους σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, κνηθόμενοι την ακοή. Έτσι. Και θα εκτρέπονται στους μύθους, θα ακούν παραμύθια και θα γαργαλίζουν. Έτσι θα είναι, κύριε Σωτηρόπουλε. Έτσι είναι. Έτσι. Άλλωστε υπόσχονται οι παραθρησκείες, υπόσχονται όλες υλικά. Ωφέλη, δόξα, αυτό εδώ το Ευαγγέλιο ζητάει. Είναι ο δύσκολος δρόμος. Είναι ο δύσκολος δρόμος. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Δευτέρα μαζί στις 9 η ώρα για να συνεχίσουμε τα θέματα των αιρέσεων με τον κύριο Μιχαλόπουλο. Γεια σας. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33.